Ξεκάθαρη θέση στην πρόθεση της κυβέρνησης να λάβει νέο δάνειο από τη Ρωσία πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει δάνειο χωρίς επιστροφή. Ό,τι μας δώσουν θα το δώσουμε πίσω και με τόκον. Και όσον εύκολος είναι ο δανεισμός, τόσον οδυνηρών είναι όταν το επιστρέφεις το δάνειο συν τον τόκο. Το δάνειο θα μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω, αλλά χρειάζεται να αναλυφθούν πάρα πολλές προσπάθειες, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μακαριότατος έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δεξιότητα που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση. Αν όλοι μας, όλοι που έχουμε μισθών, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον πιο νεαρόν που δουλεύει και παίρνει μισθών, εάν εδίδαμε το 5% του μισθού μας για 2 χρόνια, δεν θα είχαμε κανέναν πρόβλημα. Μπούμε στη στήριξη εν το 50% του μισθού μας που θα πάει. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας κάλεσε τους κυβερνώντες έστω και τη 12η να πάρουν δραστικά μέτρα για να αποφύγουμε, όπως είπε, το μηχανισμό. Η κυβέρνηση παίρνει πολλά μέτρα, δηλώνει ο Άνδρος Κυπριανού, που κάνει λόγο για ισοπεδωτική προσέγγιση από κάποιους. Ας ρίξουμε μια ματιά. Τι γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες? Τα προβλήματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι είναι εδώ στην Κύπρο και κάποιος θα ανέμενε από όλους μας, δεν ξέρω τον εαυτό μου, περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε την ευχή στην επικείμενη συνάντηση Χριστόφια κομμάτων να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, πρόσθεσε, θα οδηγηθεί ο τόπος σε μεγαλύτερα προβλήματα.